Πάμε στο σημείο αυτό να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να εξειδικεύσουμε περαιτέρω στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και να δούμε τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία με τις κινήσεις του τελευταίου διαστήματος. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Σταθακόπουλο, Οθωμανολόγο νομικό, καθηγητή διδάκτορα του Παντιού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Χαρά μου. Είναι δική μας η χαρά να λάβουμε τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα μας δώσετε σχετικά με τον ρόλο που επιθυμεί η Τουρκία να παίξει στην ευρύτερη περιοχή. Ακούμε διάφορα σχόλια από ειδικούς για τον στόχο και τον σκοπό της Τουρκίας. Βλέπουμε ότι έχει επιδιώξει και έχει επιτύχει σε έναν βαθμό μία κλιμάκωση της έντασης. Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας, τι επιδιώκει να κερδίσει? Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων? Θέλει να αναγκάσει την Ευρώπη να κάνει κάτι? Τι θέλει να κερδίσει η Τουρκία? Ναι, αυτό είναι το κύριο ερώτημα για όλους και θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας η ερώτηση και η απάντηση του ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω πια ότι για μένα και άλλους βέβαια συναδέλφους οι οποίοι ασχολούμαστε με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια, μελετώντας συγκεκριμένα την Τουρκία και όχι γενικώς στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων ή μόνο στο διεθνές δίκαιο, ασχολούμαστε ειδικά με την Τουρκία. Δηλαδή, κοινωνία, δομές, αξιακός κώδικας, τι πρεσβεύουν, τι θέλουν να κάνουν, πού θέλουν να το πάνε. Και κυρίως πώς αντιλαμβάνονται κοινές έννοιες όπως διεθνές δίκαιο σε μια ερμηνεία αλατούρκα, όπως λέω εγώ, δηλαδή σε μια υποκειμενική ερμηνεία. Πλέον δεν χρειάζεται να πιθανολογήσουμε κάτι γιατί μας το λένε οι ίδιοι. Θα αναφερθώ στις 9 Ιουνίου του 2022, εστώτος έτους, μετά το πέρας της ασκήσεως ΕΦΕΣ, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν στη μεγάλη του συνέντευξη δήλωσε το εξής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε την αδυναμία της Δύσης, ενώντας την Ευρώπη εν προκειμένου, σε επάρκεια τροφίμων και ενέργειας. Επίσης, συνομολογεί η Δύση ότι έχει δημογραφικό πρόβλημα, δηλαδή ότι βρισκόμαστε στη δημογραφική αποδρομή. Τουναντίον, δήλωσε, η Ευρασία, στην οποία και ανήκουμε, λέει, ως Τούρκοι, είναι σε αύξηση δημογραφική και έχει επάρκεια και τροφίμων και ενέργειας. Επομένως, τηρούμε, λέει, σεβόμαστε τις συμφωνίες μας στρατιωτικές ενώντας το ΝΑΤΟ, οικονομικές ενώντας διμερείς με τις χώρες της Δύσης που έχει, τις σεβόμαστε, τις κρατάμε, αλλά δεν θα μας ορίσουν την πολιτική μας για το παρόν και για το μέλλον, όπου εμείς στρέφουμε στην Ευρασία και αυτός είναι ο σκοπός μας. Εξήγησε αυτό που είπα και προηγουμένως. Τώρα, σε άλλες ομιλίες του και δική του πνευματική σύμβουλη, όπως κάποτε ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε τον Ζιγιάνγκιο Κάλπ, που είχε γράψει το περίφημο βιβλίο «Αρχές τουρκισμού», και εκεί ουσιαστικά ανιχνεύουμε τον τουρκικό εθνικισμό του Κεμάλ στον πνευματικό του πατέρα, τον Ζιγιάνγκιο Κάλπ δηλαδή. Έτσι λοιπόν οι αντίστοιχοι πνευματικοί πατέρες του Ερντογάν, παρότι είναι αρκετά εγωιστής να τους ακούει και να κάνει ό,τι του λένε, σαφώς κάνει και αυτός ό,τι νομίζει, αλλά ακούγοντάς τους βλέπουμε το εξής, ότι η Τουρκία έχει βάλει κάποια ορόσημα τα οποία θέλει να τα υλοποιήσει και να τα αφήσει ως παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενιές. Αυτό είναι το 2023, δηλαδή η επόμενη χρονιά, που έχουμε 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά έχουμε τουρκική δημοκρατία και όχι Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, η Τουρκία να είναι στους G7, τον G20. Και θα ήθελε το 2071, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερ και 1000 χρόνια παρουσίας Τουρκομάνων, Σελτζούκων και Οθωμανών μετά στη Μικρά Ασία, η Τουρκία να είναι μέσα στις τρεις ηγέτιδες χώρες της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν στρέφει παροδικά σε ιστορικούς χρόνους, έτσι, δηλαδή θα πάρει κάποια χρόνια, 10, 20, 30 χρόνια ενδεχομένως. Παραμένει στη Δύση τυπικά, ουσιαστικά στρέφει στην Ευρασία και σκοπός είναι αυτά που είπε, δηλαδή υλοποίηση των οροσύμων. Και θέλει να αφήσει σαν παρακαταθήκη ο πρόεδρος Ερντογάν αυτό, σαν κληρονομιά δηλαδή στις μελλοντικές γενιές των Τούρκων. Και θα ήθελε πάρα πολύ να αντικατασταθεί το προτέτο του Κεμάλ Ατατούρκ, σημαίνει ο πατέρας των Τούρκων, με το δικό του προτρέτο, η στεροφημία του δηλαδή τον ενδιαφέρει υπερβολικά πολύ, όπου ήδη του αρέσει, αρέσκεται να τον αποκαλούν Μπαμπατζίν, που σημαίνει πατερούλι μου,
έτσι, πιο οικία. Είναι συνώνυμο του πατέρα των Τούρκων, αλλά είναι πιο οικείο, πιο ζεστό, πατερούλι. Και για να μην ταυτίζεται με τον Ατατούρκ. Πέραν τούτου, η όλη του πορεία, πέραν δηλαδή των προσωπικών θεμάτων και πέραν των εσωτερικών που έχει, που δεν είναι αποκλειστικά τα εσωτερικά, δηλαδή δεν είναι μόνο η οικονομία που λένε οι περισσότεροι αναλυτές ή μόνο το θέμα το εκλογικό, διότι το εκλογικό είναι του παρόντος. Θα κάνει ό,τι να κάνει, πρόκειται για ένα δεσποτικό καθεστώς, ήδη δημιουργεί κολλήματα νομικά ούτως ώστε οι ανθυποψήφοι του να μην έχουν το δικαίωμα καν να κατέβουν υποψήφοι, δηλαδή προσπαθεί να τους ακυρώσει την υποψηφιότητα πριν καν κατέβουν υποψήφοι. Και στο θέμα της οικονομίας, γνωρίζουμε ότι η Τουρκία επιζεί από τη μαύρη της οικονομία και όχι από τους φανερούς δείκτες οικονομίας. Είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου. Γι' αυτό όλο πτωχεύει και ουδέποτε πτωχεύει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό παίζει ένα ρόλο, αλλά σε επίπεδο της 100 είναι ας πούμε ένα 20-25%. Το υπόλοιπο σχετίζεται με την ιστεροφημία του, με αυτή τη μεγαλομανία που έχει τον Οθωμανισμό, που θέλει να παντρέψει τον κεμαλικό εθνικισμό με τον Οθωμανισμό σε μια νέα εκδοχή όπως την αντιλαμβάνεται αυτός, δηλαδή νέο Οθωμανισμός, που γι' αυτό το λόγο βάζει και πάρα πολλούς ψηφοφόρους τους σε βίντεο να λένε στο YouTube, πάμπολα, χιλαφετή ιστιορούμ, δηλαδή θέλουμε και χαλιφάτο. Όχι μόνο μια αστικού τύπου δημοκρατία η οποία συνομιλεί με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά να είναι και χαλιφάτο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι γεννάται στα σύνορά μας και όποιος βαφκαλίζεται και νομίζει ότι αν έρθουν οι κεμαλιστές μετά τον Ερντογάν, οι οποίοι έχουν τάχα μου ένα ευρωπαϊκό πιο αστικό πρόσωπο, πλανάτε πλάνη νικτράν, διότι αυτοί είχαν κάνει το 55, καλά, ας πούμε το 22, και μάλιστα κάναν την καταστροφή της Σμύρνης. Αλλά το 1955 τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, μην ξεχνάμε ποιος έκανε το 64, μην ξεχνάμε ποιος έκανε το 74, το 96 στα Ίμια και πάει λέγοντας. Τουλάχιστον ο Τούρκος πρόεδρος δεν είναι της λογικής της ακαριαίας επέμβασης, δηλαδή τύπου ημείων, είναι της λογικής της πολιορκίας, δηλαδή της φθοράς του αντιπάλου. Πώς μας κάνει φθορά, ή τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει, με τις καθημερινές αμφισβητήσεις, όχι μόνο επί του πεδίου, δηλαδή με τις προκλήσεις που γίνονται, που είναι γνωστές, παραβιάσεις κτλ., αλλά προσπαθεί πλέον και σε νομικό επίπεδο, δηλαδή έχει αναβαθμίσει τα αιτήματά του, όχι μόνο σε απειλές και παραβιάσεις, αλλά πλέον ότι η Ελλάδα παραβιάζει τάχα μου τις διεθνείς συμβάσεις, τη Λοζάνη, των Παρισίων, του 47 και τα Δωδεκάνησα και πάει λέγοντας μέχρι σήμερα, και ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο, αυτό το οποίο τον αντικρούμε εμείς. Αυτό θα ερμηνεύει σε μια Αλατούρκα, μια υποκειμενική δικιά του ερμηνεία, που δεν στέκει σε αντικειμενική κρίση, αλλά τέλος πάντων έτσι αυτός τα βλέπει. Ξέρετε, είναι μια ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, γιατί μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση πολλών από εμάς είναι ότι ο κύριος Ερντογάν απλώς επιδιώκει την πολιτική του επιβίωση και ότι ανεβάζει τους τόνους για να κερδίσει ψήφους εν ώψη εκλογών. Είναι εντελώς διαφορετικό το ότι λειτουργεί βάσει ενός σχεδίου αναμόρφωσης και αναβάθμισης της Τουρκίας, αν και τώρα θεωρείται μια χρεοκοπημένη χώρα. Αναφέρεται το μαύρο χρήμα, όπως είπαμε, έτσι. Ναι. Αναφέρεται το διεθνές δίκαιο και επειδή είστε και νομικός, θεωρείτε πως η Ελλάδα μπορούσε περαιτέρω να αξιοποιήσει το διεθνές δίκαιο και να διακόψει τις προσπάθειες της Τουρκίας? Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ακούμε από πολλούς ότι η Ελλάδα και από επίσημα κυβερνητικά χείλη επιθυμεί την περαιτέρω διεθνοποίηση του προβλήματος. Είναι ρεαλιστικό το να διεθνοποιήσει ένα θέμα μεταξύ δύο χωρών όταν η Τουρκία δεν είναι ο απόλυτος κακός, αλλά έχει σχέση και με τις άλλες χώρες? Κρίσιμα ερωτήματα. Αυτή είναι η ουσία και το διαλόγου όλων μας. Πολύ σωστά το θέτετε. Πιθανολόγηση, πάλι δικιά μου, έτσι, μια υποκειμενική κρίση, από την γνώση και την εμπειρία μου τώρα περίπου 40 χρόνια που ασχολούμαι με την Τουρκία. Κοιτάξτε, η Τουρκία κάνει αυτή τη στιγμή μια προβολή σημαίας γεωπολιτική, δηλαδή ισχύως. Όχι τόσο για να το κατανοήσουμε εμείς ή φοβηθούμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε σε καθημερινή τριβή μαζί τους. Κυρίως για να το ακούσουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επιλέξει να επενδύσουν στην Ελλάδα περισσότερο παρά στην Τουρκία. Η Τουρκία τους θυμίζει όμως κάθε τόσο ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι και αποδοτικός. Τους θυμίζει ότι ενίοτε κάνει τη βρώμικη δουλειά, όπου δεν θέλει να εμπλακεί το ΝΑΤΟ άμεσα, Λιβύη, Συρία κτλ. Και τους θυμίζει ότι δια της Τουρκίας, το ΝΑΤΟ, δηλαδή η Αμερική, ελέγχουν τα στενά των Δαρδανελίων. Αυτή τη στιγμή την κρίσιμη του πολέμου στην Ουκρανία, που πάρα πολύ θα ήθελε να είναι ουδέτερα, να τα ελέγχει η Ρωσία. Ναι. Τους θυμίζει λοιπόν ότι δια της Τουρκίας ελέγχονται τα στενά από τη Δύση. Αυτό λοιπόν είναι μια προβολή σημαίας και μια ισχύος που τους λέει ότι κύριοι, ό,τι project γίνεται εδώ στην περιοχή θα υπολογίζεται και την Τουρκία.
Η Τουρκία βεβαίως δεν αντιλαμβάνεται το καζάν-καζάν των win-win, δηλαδή να κερδίσουν και αυτοί, να κερδίσουν και οι υπόλοιπες χώρες κάτι. Το αντιλαμβάνεται σαν μια λογική, όπως λέμε στα νομικά, λεόντιο συμφωνία. Δηλαδή, όπου τη μερίδα του λέοντος θα την πάρει η Τουρκία και παρεπιπτόντως κάποια κοκαλάκια από αυτή τη συμφωνία θα παίρνουν και οι υπόλοιπες χώρες και η Ελλάδα. Αυτό τώρα η Ελλάδα δεν μπορεί να το δεχτεί και ορθώς βεβαίως αναφερόμαστε στο διεθνές δίκαιο, γιατί ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία που δεν δίνουν διαφορές με τα όπλα, έστω και αν λύνονται πρακτικά. Αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά λέμε ότι πρώτα προτάσσουμε το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα στρατιωτικά, είναι αμυντική χώρα στρατιωτικά. Εξάλλου ανήκει σε σύμφωνο αμήνης όπως είναι το ΝΑΤΟ. Την ενδιαφέρει η ευημερία όλων των λαών, αλλά και βεβαίως του δικού της λαού, ασχέτως αν αυτά δεν βγαίνουν στις εξισώσεις όπως θα θέλαμε, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που βλέπουμε, που ξεπερνάνε το δικό μας μέτρο, πιο διεθνή δηλαδή θέματα, και ενδεχομένως και δικές μας παλιές παθογένειες από τη μεταπολίτευση και εδώ σαφώς υπάρχουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει περιθώρια να το βελτιώσει αυτό περαιτέρω. Όμως, γνωρίζουμε ότι οι δυτικοί κοινοί σύμμαχοι που έχουμε με τους Τούρκους, την Τουρκία την θεωρούν αναγκαίο κακό, δηλαδή την έχουν ακόμα ανάγκη. Δεν μπορούν να την παραμελήσουν, ούτε να την αφήσουν ανεξέλεγκτη, δηλαδή να πέσει στην παρούσα, στην αγκαλιά του Πούτιν ενδεχομένως ή της Κίνας, ή τέλος πάντων να πράξει πιο γρήγορα αυτό το οποίο μας έχει δηλώσει, δηλαδή να πάει στην Ευρασία. Άρα λοιπόν κρατάνε χαμηλούς τόνους, τις λένε κάποιες παρατηρήσεις, μετά μας λένε βρείτε τα. Το θέμα είναι να τα βρούμε. Να τα βρει η Ελλάδα με την Τουρκία με ποια λογική? Η Ελλάδα είναι ο νόμιμος τιτλούχος, ο κύριος δηλαδή, με τίτλους, με συμβόλαια να το πω έτσι λαϊκά. Και η Τουρκία είναι ο καταπατητής. Δηλαδή να εξισωθεί ο καταπατητής με τον κύριο και να πάρει τελικά ο καταπατητής αυτό που θέλει από την δικιά μου κυριότητα, από το δικό μου χωράφι, να το πω έτσι λαϊκά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Βεβαίως υπάρχουν λύσεις πέραν τούτου, πέραν της βελτίωσης και της έντασης στο διπλωματικό τομέα και στα θέματα του διεθνούς δικαίου. Δεν ξέρω αν ένα διεθνές δικαστήριο, ένα διεθνές όργανο θα δικαίωνε 100% τις θέσεις της Ελλάδος. Είναι λίγα και ρίσκο, ξέρετε, το δικαστήριο, οποιοδήποτε δικαστήριο, ακόμα και της καθημερινής δικηγορίας. Ένα δικαστήριο ποτέ δεν μπορεί να ξέρει ότι θα το κερδίσει 100%. Είναι ένα ρίσκο. Και από εκεί και πέρα έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Η ελληνική κοινωνία και δι' η πολιτική μας είναι αποφασισμένη να κάνουν την Ελλάδα-Ισραήλ? Δηλαδή, οι περιπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά, αποδεδειγμένα συμβαίνουν, είτε με drones είτε με πιλότο, το Ισραήλ, παραδείγματι, θα τα είχε καταρρύψει. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη, η πολιτική μας, δηλαδή, που θα δώσουν την πολιτική απόφαση και μετά να τους στηρίξει ο λαός. Μιλάμε όλοι, όχι κάποιες φωνές που λένε ναι, ρίξτο, μιλάμε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε διατεθειμένοι να οδηγηθούμε σε μια λογική Ισραήλ, δηλαδή στρατικοποίηση ουσιαστικά της καθημερινότητάς μας, που πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έτσι, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Δηλαδή, οτιδήποτε περνάει από πάνω, σε κατοικημένες περιοχές αποδεδειγμένα, και υπάρχουν πλέον τα μέσα να το κλειδώσουν, να το λοκάρουν και να δείχνουν ότι είναι πάνω από ελληνική επικράτεια, θαλάσσια ή στεριανή, και να πούμε κατερρύφθη, διότι παραβίασε την κυριαρχία μας. Όπως έκανε η Τουρκία το 2015, που έριξε το ρώσικο το αεροπλάνο, που πέρασε για δευτερόλεπτα, πέρασε μέσα στον ενέργειο χώρο και δεν άνοιξε μύτη, δεν άνοιξε ρουθούνη. Ούτε η Ρωσία δηλαδή τις επέβαλε κάποιες κυρώσεις. Βέβαια τις επέβαλε να πάρει S-400 με το ζόρι ως αντίτιμο, αλλά τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή για το αεροπλάνο πέρασε κάπως έτσι στον τούκο. Η Ελλάδα, το Ισραήλ, βλέπουμε ότι θα το έκανε. Τα κάνει αυτά. Η Ελλάδα, πέραν της επικλήσεως του διεθνούς δικαίου, που το διεθνές δίκαιο πρέπει κάποιος να το επιβάλλει. Είναι διατεθειμένη να επιβάλλει την άποψή της, προσέξτε, όχι επιθετικά, αμυντικά, επί της προσβολής κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή, αν έρθει ο καταπατητής, πάρει τους πασάλους μας και τους πετάξει, και στους οποίους δεν τους αναγνωρίζω. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να τους ξαναβάλει στη θέση και αν χρειαστεί να παίξει ξύλο γι' αυτό, δηλαδή να καταρρύψει ένα ντρόουν ή ένα πιλότο που πέρασε οπλισμένος πάνω από κατοικημένη περιοχή της Ελλάδος σε ένα νησί. Είναι αυτό ερώτημα εξαιρετικά άβολο να απαντηθεί. Κανένας δεν θα ήθελε να έχει την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης, αλλά δυστυχώς είναι ρεαλιστικό. Ίσως κάποια στιγμή να χρειαστεί να ληφθεί και η απόφαση αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι δώσατε ένα διαφορετικό φως στην πραγματικότητα της Τουρκίας από αυτά που ακούμε πολλές φορές και ίσως είναι και ελαφρώς παραπλανητικά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.